Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που βρίσκονται από τη μία μέρα στην άλλη στο δρόμο χωρίς στέγη. Η οικονομική κρίση έχει γονατίσει εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης. Σε αυτό το κλίμα, όλο και περισσότεροι είναι οι άστεγοι που ξεπηδούν καθημερινά σε πάρκα και δρόμους ολόκληρης της χώρας, αφού δεν έχουν σπίτι ή χρήματα. Μια τέτοια γυναίκα που είναι χωρίς σπίτι 11 ολόκληρα χρόνια μίλησε για τη ζωή της στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης και στο Γιάννη Σκεύα. Έξω είμαι στα 11 χρόνια. 11 χρόνια. Ναι. 11 χρόνια δηλαδή που δεν έχετε σπίτι, δεν έχετε τίποτα. Ναι, δεν έχω. Αυτή είναι μία μόνο από τις δεκάδες χιλιάδες ιστορίες αστέγων που ζουν κυριολεκτικά στους δρόμους της χώρας μας. Η οικονομική κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Κάποιοι συνανθρώποι μας όμως βρίσκονται σε χειρότερη θέση εν πλειοψηφία αφού δεν έχουν στέγη, συγγενείς, φίλους και καμιάς μορφής περιουσία. Και τώρα αυτή τη στιγμή τι κάνετε, πώς μπορείτε και επιβιώνετε? Πολύ δύσκολα. Άμα με δώσει κανένας λίγα λεφτά να πάρω κάτι για να φάω. Έτσι. Σε κοινωνικές υπηρεσίες έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, για παράδειγμα? Στο Δήμο πήγα, αλλά τι να κάνει και ο Δήμος. Δεν σας πρότειναν κάποια λύση, τουλάχιστον όσον αφορά το φαγητό, να έχετε ένα φαΐ, ένα πιάτο να φάτε? Το φαγητό μπορεί από την εκκλησία να πηγαίνω να παίρνω ένα πιάτο φαγητό, αλλά είναι δύσκολο και εκείνο, πρέπει 5,5 ώρα να πηγαίνεις να παίρνεις το φαγητό. Η γυναίκα που μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης δεν θέλησε να δείξει το πρόσωπό της, παρά το γεγονός πως είναι άστεγη εδώ και 11 χρόνια και χωρίς δουλειά για περισσότερα από 6, παραμένει περήφανη. Δεν ζητά ελεημοσύνη. Το μόνο που ζητά είναι μια χείρα βοηθείας για να μπορέσει να βρει ένα ασφαλές μέρος για να κοιμάται τα βράδια. Από δουλειά έχετε ψάξει να βρείτε κάτι? Ψάχνω, αλλά πιο μπροστά δούλευα. 6 χρόνια μπροστά, τώρα ψάχνω, δεν βρίσκω δουλειά. Πουθενά, καμιά. Γριά να κοιτάξω, κανένα γέρο. Τότε τι δουλειά κάνατε όταν δουλεύατε? Όταν δούλευα, πήγαινα αποκλειστικά, έκανα στο νοσοκομείο, καμιά γριά κοιτούσα, έτσι ας πούμε, σε σπίτια. Αυτό που ζητάτε εσείς είναι τι, μια χείρα βοηθείας από κάποιον? Ναι, κάτι, μια χείρα βοηθείας, ό,τι είναι. Λίγα λεφτά, ένα σπίτι να μένω πιο πολύ, ό,τι να είναι και παλιό, δεν με πειράζει αυτό. Το καλοκαίρι, οι ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες κάνουν τη ζωή της στους δρόμους μας, είπε, πιο ανεκτή. Κάθε χειμώνας όμως με το τσουχτερό κρύο κάνει την επιβίωσή της καθημερινό αγώνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε τώρα είναι η στέγαση, το που να μείνετε? Ναι. Τουλάχιστον κάπου να είχα να μείνω. Εκείνο είναι το δύσκολο που με απασχολεί και το χειμώνα τώρα είναι πολύ δύσκολο. Τους προηγούμενους χειμώνες τι κάνατε που δεν είχατε μια στέγη? Που έβρισκα, να πούμε, κανένα σπίτι παλιό, πήγαινα. Κοιμόμουν, καμιά γυναίκα αν με φιλοξενούσε. Και τώρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι μένετε και τώρα ακόμα? Ναι. Η πολιτική λιτότητα, η τεράστια ανεργία και το πρόβλημα επιβίωσης που συνεπάγονται για τα ελληνικά νοικοκυριά καταδεικνύουν με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες δήλωσαν στην εφορία εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας το 2012. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει άρδιν, το μόνο σίγουρο είναι πως οι στρατιές των ανέργων και των αστέγων θα μεγαλώνουν καθημερινά. Βεβαίως, το ζήτημα είναι ότι σε μικρές τοπικές κοινωνίες αυτά τα θέματα πρέπει να λύνονται άμεσα, διότι δεν μιλούμε για περιπτώσεις χιλιάδων ανθρώπων που είναι άστεγοι, τουλάχιστον προς το παρόν. Μιλούμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα και των δύο χεριών και θα πρέπει ίσως και οι αρμόδιες υπηρεσίες να το δουν λίγο πιο ζεστά. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι υπήρχε μία δομή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, η οποία δομή ωστόσο πάβει να λειτουργεί όταν ανοίγει ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει οι θύνοντες, διότι δεν θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει κάποια στεγασμένη πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους όταν ανοίγει ο καιρός. Όταν ξανά
θα υπάρχει το κρύο, τότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Ευελπιστούμε βεβαίως να το λύσουν και αυτό. Μέσα από τη Δέλτα Τηλεόραση παρουσιάζονται τέτοιου είδους θέματα με στόχο να λυθούν, όχι να ευαισθητοποιήσουμε κανέναν. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τους παιδικούς σταθμούς και τα προγράμματα ΕΣΠΑ, μιας και ανακοινώθηκαν οι τέλικοι τουλάχιστον δικαιούχοι των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ωστόσο, υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ο πρόεδρος ΕΤΑ βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά, ο κ. Νίκος Βαφ.